ζούσα από τα αγροτικά εισοδήματα, δεν μου έχει μείνει κάτι. Απελπισμένοι είναι οι κάτοικοι σε Διαβολίτσι καθώς και στο Καρνάσι. Το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε στην περιοχή της Μεσσηνίας άφησε πίσω του τεράστιες ζημιές σε αγροτοδασικές περιοχές, με τους κατοίκους να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα και να αναζητούν άμεσες λύσεις. Και καήκανε τα δύο δωμάτια του σπιτιού, καήκανε. Πότε θα έρθουν να δούνε, να βγάλω τα νερά και τη μουτζούρα από μέσα τουλάχιστον, να μπορώ να περνάω μπροστά στην αυγή μου, δεν μπορώ. Είμαστε στο έλεος του Θεού. Δεν υπήρχε βοήθεια. Ήταν πολύ λίγη η δύναμη της πυροσβεστικής. Και δεν φταίνε σε αυτό οι πυροσβέστες, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Εμείς στηρίζουμε τις πυροσβέστες. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, σε όλους τους κατοίκους εδώ που βοηθήσαμε με τα τρακτέρια, με τα βιντεοφόρα. Και αν δεν ήταν και αυτοί, θα είχαν χαθεί και ακόμα περισσότερα κτήματα, στάβλη, ακόμα και σπίτια. Καταστράφηκαν περιουσίες, καταστράφηκαν τα πάντα. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Άνθρωποι έχουν χάσει τους στάβλους τους, τα μαντριά τους, δεν έχουν πού να βάλουν τα πρόβατά τους το χειμώνα. Ζούσανε από αυτή τη δουλειά, ελιές. Πρέπει να γίνει κάτι άμεσα γι' αυτό. Άμεσα ζωοτροφές για τα ζώα, δεν υπάρχει κάτι να φάνε τα ζώα. Και νερά, παιδιά, νερά. Γιατί το νερό είναι κατάλληλο. Και επαναλαμβάνω, τα ζώα έχουν μεγάλη ανάγκη κτηνοτρόφοι, δεν έχουν τα ζώα. Κάηκαν και στάβλοι και αν είχαν κάποιο απόθεμα, ειδικά οι άνθρωποι σε αυτούς που κάηκαν οι στάβλοι τους, αν είχαν κάποιο απόθεμα ζωοτροφών, δεν έχουν να ρίξουν πλέον στα ζώα ούτε τίποτα. Έχασα δύο στάβλους, καήκαν ολοσχερός, ζωοτροφές, τριφύλια, σανίτα πάντα και η αστυνομία δεν με άφηνε να επιστρέψω στο στάβλο να πάρω τα ζώα μου να τα γλιτώσω. Και αναγκάστηκα παραλίγο να πατήσω κάποιο αστυνομικό. Ζωοτροφές, νερά και είδη πρώτης ανάγκης ζητούν οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν έρθει αντιμέτωποι με μια μεγάλη και ανυπολόγιστη καταστροφή. Αδιαφορία. Ενώ τους ειδοποιήσαμε πριν την πρώτη μέρα που είχε σταματήσει η φωτιά να βοηθήσουν, έγινε ζωοπήρωση, ορίστε το αποτέλεσμα. Η απόλυτη καταστροφή, δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε τίποτα και εντάξει, μπορεί να μην υπήρχαν θύματα τώρα. Θα έχουμε θύματα με τις πλημμύρες. Κάει όλο το βουνό, θα πνιγούμε. Ό,τι άλλο και να λέμε τώρα, δεν μπορούμε να. Η καταστροφή έγινε, δεν επανέρχεται. Το θέμα είναι να γίνουμε πιο σοφοί στο μέλλον, να λάβουμε τα μέτρα μας, να μην αντιμετωπίσουμε πάλι ανάλογες καταστάσεις. Οι καταστάσεις ήταν τραγικές. Και αυτό που βλέπουμε τώρα η επόμενη μέρα είναι πολύ θλιβερό. Πώς είναι τα πράγματα, τι πρέπει να γίνει. Είναι πολύ θλιβερό γιατί οι περιουσίες δεν ξαναχτίζονται. Αυτό που λένε ότι χτίζονται. Όποιος θέλει καταλαβαίνει. Με περνάνε για γραφικό. Μα δεν είμαι γραφικός, απλά είμαι ένα φτωχό Ελληνόπουλο. Οι άλλοι είναι φτωχοί καντιλαντάφτες σε πλούσιο ναό. Καταγραφή ζημιών και αποζημιώσεις ζητούν από την κυβέρνηση οι κάτοικοι των περιοχών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Η φωτιά μπορεί να περιορίστηκε, όμως η ζημιά που άφησε πίσω της είναι ανεπανόρθωτη.